Η λογική αυτή, όπως και ο τίτλος του σημερινού δημοσιεύματος, παραπέμπουν σε μια λογική στερεοτύπων που υπάρχουν περί μυστικών διαπραγματεύσεων, περί ουσιαστικά εκβιασμού της Τουρκίας, τον οποίο ακολουθεί η Ελλάδα. Θα ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έχουμε ένα γείτονα, ο οποίος, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, δημιουργεί ένταση στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι αυτή η ένταση είναι ανεπίτρεπτη και ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει. Και είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε τρόπους οι οποίοι θα επιτρέψουν να πάψει αυτή η συμπεριφορά. Ο πιο ασφαλής, όπως σας είπα, είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτόν τον τρόπο πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί να κουβεντιάσει οτιδήποτε, εφόσον θα υπάρχει απόλυτο σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα, στο διεθνές δίκαιο και στα συμφέροντα της χώρας μας. Και αυτό είναι αυτονόητο και ισχύει σε κάθε περίπτωση. Και δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθούμε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ως προς τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, θα πρέπει να σας πω ότι όταν πραγματοποιήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των συμφωνιών που υπογράψαμε, ήταν και μια συμφωνία για την καθιέρωση τακτικών διαβουλεύσεων στο επίπεδο των Γενικών Γραμματέων των δύο Υπουργείων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έχουν γίνει συναντήσεις των δύο Γενικών Γραμματέων, στις οποίες συζητάνε πάρα πολλά θέματα. Το αν η Τουρκία θα θέσει ή δεν θα θέσει τις γνωστές θέσεις που όλοι γνωρίζουμε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κάποιο λόγο η Ελλάδα να το αποφύγει ή να το φοβηθεί. Οι θέσεις μας είναι απολύτως ξεκάθαρες, τις ξέρει η Τουρκία, τις επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία και ισχύουν στο ακέραιο. Εάν η Τουρκία κάποια στιγμή αποφασίσει ότι θα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο όπως οφείλει να κάνει, τότε είναι προφανές ότι θα σταματήσει και αυτή η ένταση που υπάρχει. Και αυτό φυσικά θα λειτουργήσει ευεργετικά και για το πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι όσο υπάρχει αυτή η πρακτική και αυτή η συμπεριφορά, δεν πρόκειται να υπάρξει εξομάλυνση των τουρκικών σχέσεων και επίσης είναι σαφές ότι αυτή η συμπεριφορά θα έχει επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βλαβιανός. Θα επιμείνω λίγο στην ερώτηση του συναδέλφου και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν το έγγραφο δεν είναι fake. Ένα λεπτάκι. Αφήστε να κάνω ερώτηση όπως θέλω. Ένα λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε. Εάν δεν είναι fake, αυτό σημαίνει ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις για τις οποίες δεν ενημερωνόμαστε, οπότε έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε για μυστικές διαβουλεύσεις. Αυτό μόνο θέλω να πω. Θα επαναλάβω λοιπόν. Δεν πρόκειται φυσικά να σχολιάσω σε καμία περίπτωση ένα έγγραφο που έχει την ανώτατη διαβάθμιση ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών. Απλά επαναλαμβάνω ότι θεωρώ απαράδεκτο ότι γίνονται τέτοιου είδους διαρροές. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι σε μια συνάντηση των δύο Γενικών Γραμματέων μπορεί να συζητηθεί οτιδήποτε. Η Τουρκία μπορεί να θέσει τις απόψεις της. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει κάποιο λόγο να φοβηθεί να κάτσει στη συζήτηση. Μας λείπουν οι θέσεις. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι πάρα πολύ ισχυρές και βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι που η Τουρκία δεν μπορεί να το πει. Αυτό είναι το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας και δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί. Αν θέλει η Τουρκία να φτάσουμε σε εξομάλυνση των σχέσεων, υπάρχει μία σαφής οδός, το διεθνές δίκαιο. Εάν δεν το θέλει, έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, θέλουμε τη βελτίωση των σχέσεων και για αυτήν εργαζόμαστε. Χωρίς όμως να έχουμε οποιοδήποτε λόγο να φοβηθούμε οτιδήποτε. Και πρέπει να είναι αυτό σαφές. Όπως επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι η επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας δεν πρέπει να καταλήγει εφαρμοσμένη πολιτική στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε άλλος Τούρκος αξιωματούχος θα επιλέξει να κάνει δηλώσεις, να κάνει αναφορές, να θέσει θέματα, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα τα δέχεται. Δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα υποχωρεί από τις θέσεις της και δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν προασπίζει τα συμφέροντά της όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Κινούμαστε με πολύ προσεκτικά βήματα, κινούμαστε με το ρυθμό που εμείς επιλέγουμε. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας μας πρώτα και κύρια. Αλλά να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να φοβηθούμε να συζητήσουμε τίποτα. Οι θέσεις μας είναι πάρα πολύ ισχυρές.